άρχισαν τα όργανα για τις συνενώσεις δήμων και κοινοτήτων στον απόήχο και της παρουσίασης της πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης με σειρά δήμων και κοινοτήτων να εκφράζουν τη διαφωνία τους, την ώρα ωστόσο που κατά γενική ομολογία η ανάγκη για μεταρρύθμιση καθίσταται επιτακτική. Περίπου δηλαδή το 50% της Υπαίθρου μετατρέπεται πλέον σε δημαρχούμενη περιοχή. Άρα η αποψήλωση της Υπαίθρου συντελείται. Ενστάσεις και από το Δήμαρχο Αραδίπου. Είχε ο Υπουργός τις ανησυχίες του λέει, για τον μεγάλο Δήμο ότι μπορεί να υπάρξουν τεχνοοικονομικοί, να υπάρχει δυσλειτουργία. Οπότε με αυτά τα σημεία επιχειρηματολογούμε και λέμε ναι. Αφού έχει τις αμφιβολίες του και τις ανησυχίες του για ποιο λόγο εξάγγειλε ένα Δήμο των 70.000 και ένα Δήμο των 15.000. Ο Δήμος της Πέλιας εισηγείται και επιμένει για τη διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων ώστε ο κόσμος να μπορέσει να αποφασίσει για την μελλοντική αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο χώρο των αντιδράσεων και ο Δήμος Δερίνιας, ενώ το μέλος της Ένωσης Δήμων και Δήμαρχος Έγκομης Ζαχαρίας Κυριάκου τονίζει την ανάγκη προσήλωσης στο στόχο. Που είναι η εκχώρηση σειράς αρμοδιοτήτων, οι οποίες θα καθιστούν τους Δήμους διοικητικά και οικονομικά αυτοτελείς, προς όφελος όχι των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβουλίων, προς όφελος των πολιτών. Η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο της Βουλής που καλείται να συζητήσει και να ψηφίσει το κυβερνητικό νομοσχέδιο. Φιλοξενούμε τώρα